we ready? Ε? Κοίτα battle. Λίτα Ford, out for blood. Γιατί αυτό έπιασα πρώτα. Και June Jet, Bad Reputation. Με τον οποίο αυτό το δίσκο ξεκινάμε κιόλας. Λοιπόν, Bad Reputation είναι ο πρώτος δίσκος της ex-runaway June Jet. Πριν από το δημοφιλέστατο I Love Rock and Roll. Το Bad Reputation κιόλας είχε βγει και σαν city single, το οποίο είχε κάνει πολύ, πολύ μεγάλη επιτυχία. Οπότε, δεν ξέρω, είπα να κάνω κάτι διαφορετικό και να θυμηθούμε και λίγο τα παλιά. Γι' αυτό κιόλας παίρνω αυτά τα κορίτσια μας. Joan. Γιατί πρέπει. Πρέπει να φέρουμε, γιατί έχουμε τώρα και λίγο διαφορετικό. Διαφορετικό το που στυνόμαστε. Για το πάω και λίγο έτσι. Ναι, λίγο καλύτερα. Για να δούμε. Λοιπόν, are we ready? Yes, we are. Ξέρετε ότι αγαπάω πολύ τις γυναίκες. Είμαι και εγώ ρόκερ από τα παιδικάτα μου. Οπότε ήταν για μένα, και αγαπάω και πάρα πολύ τις runways. Οπότε θεωρώ δεδομένο ότι αυτό το battle έπρεπε να γίνει. Λοιπόν, η αγαπημένη μου η Joan, λοιπόν, μετά τις Runaways, έκανε αμέσως, προσπάθησε να φτιάξει μία, να κάνει μάλλον τη δική της solo καριέρα, την οποία πέρασε πάρα πολύ δύσκολα, έτσι. Και να βγει αυτός ο δίσκος, το Bad Reputation, πέρασε και του Λιναριού τα πάθη που λέμε. Λοιπόν, όλο το άλμπουμ είναι αυτό που λέμε highly appraised by critics και το κοινό, αλλά επιτυχία σχεδόν τίποτα, μηδέν. Είναι εδώ, γι' αυτό κάνουμε και αυτή τη σύγκριση τώρα της Λίτας με την Λίτα, με την Joan, γιατί έκαναν και οι δύο διαφορετικό, ας το πούμε, διαφορετική έναρξη στην καριέρα τους, τη solo. Η Λίτα ήταν πάντα λίγο πιο κοντά στο hard rock και μετά πήγε στο metal και θα τα πούμε και όλα σαμοντάστικα. Στο δικό της το δίσκο. Η Joan ήταν πιο κοντά και στο glam, στο rock and roll και στο punk, έτσι, και ο δίσκος αυτός θεωρείται αρκετά punk rock, είναι. Αυτό λοιπόν είναι δική της σύνθεση, το Let Me Go, είναι πολύ 50s, έχει αυτό το rock and roll, έχει πάρα πολλά covers όλος ο δίσκος, που είναι, όλα είναι, δυσβαίνει πολύ με το δικό της ύφος. Και βεβαίως και με τον... κάτσε ρε, γιατί ξεχνάω συνεχώς κιόλας, έχουμε μεγαλώσει. Και από τον Kenny Laguna, έναν άλλο φοβερό New Yorker. Για να ακούσουμε άλλο ένα κομμάτι. Θα ακούσουμε άλλο ένα κομμάτι. Και πάμε τώρα σε ένα τραγούδι, το οποίο στην ουσία, πάλι της Joan, δεν θέλω να βάλω τα άλλα covers που υπάρχουν, θέλω να ακούσουμε τα δικά της, τις πρωτότυπες θέσεις και... Abuse me, not listen to what I say. Λοιπόν, γιατί σας το λέω γι' αυτό, το Don't Abuse Me είναι δική της σύνθεση εποχής Runaways. Υπάρχει στο Flaming Schoolgirls και όλες ένα live studio album, ένα τα τελευταία των Runaways, και εδώ είναι μια πιο εξελιγμένη, μια πιο εξελιγμένη εκτέλεση του κομματιού. Ακούστε λίγο για να πάμε και να ξεφύγουμε από την Joan σε μια φοβερή cover. Το Abuse Me. Πώς σας φαίνεται? Είναι έτσι πολύ... Είναι πάρα πολύ... Είναι έτσι punk ρόλα, punk ρόλα. Πάμε να δούμε και τώρα, να ακούσουμε άλλο ένα κομμάτι. Η Joan τραγουδάει, αλλά παίζει ρυθμική γιτάρα. Φοβερή είναι. Έχει κι άλλες, σας βλέπετε, το μισό άλμπουμ έχει covers, σχεδόν το μισό, αλλά είναι αυτό που λέμε μαμάτα covers. Πάμε εδώ, το βολιμπούλι.
Μην ξεχνάτε ότι κάνουμε battle, έτσι. Μετά από πάρα πολύ καιρό επιστρέφουμε στο battle διαφορετικών καλλιτεχνών, του ιδίου είδους ύφους, περίπου. Αλλά νομίζω ότι εδώ αξίζει, γιατί έχουμε και τις δύο πολύ σπουδαίες γυναίκες γυναικάρες. Πώς είδα τα πρώτα τους, το debut album τους, με το που έφτανα από τη θρηλυκή μπαντάρα των Runaways. Φεύγω λοιπόν και πάμε τώρα, πάμε στη Λίτα. Λίτα. Λίτα Φόρτ λοιπόν. Πρώτος δίσκος το 1983, το debut album της, Out for Blood, και το ομώνυμο το ακούμε. Βλέπετε εδώ ένα φανταστικό εξώφυλλο. Μια γυναίκα ράχνη με ένα αίμα τα πράγματα εδώ, πολύ glam εμφάνιση. Να και εδώ, Black Widow. Τι θα σας πω, αυτό το δίσκο τον είχα αγοράσει, δεν μου τον αγόρασα εγώ, μου τον αγόρασε δυστυχώς ο πατέρας μου, ο Μαργαρίτης, που ήταν ναυτικός και από ένα βελγικό δισκοπωλείο, που όλος λεγότανε Metrophone, φαίνεται εδώ πέρα, από την Ανδέρσα. Οπότε ο παπάς, ο δίστροφος τότε, πήγαινε, αναλάβανε το χρέος να μετρομηχαίνει τα μεταλλικά μου. Φοβερά αυτά, albums. Λοιπόν, εδώ βλέπω ότι ο ήχος αλλάζει. Είναι πιο σκληρός, είναι πιο μεταλλικός. Τότε ακόμα δεν λεγόταν glam metal, αλλά θα σου λέγα και ακόμα pop metal, αλλά είναι μια ευκαιρία για τη Λίτα να ξεδιπλώσει το ταλέντο της και εννοείται κιθαριστικά ακούτε, που ήταν πάντα πολύ πολύ καλή κιθαρίστρια, και το ταλέντο της και το συνθετικό, να συνθέσει. Τα περισσότερα εδώ, όχι τα περισσότερα, σχεδόν όλα είναι δικές της συνθέσεις. Δεν είναι κακό, έτσι, δεν είναι κακό. Πάμε και στο επόμενο, πάμε. Stay there. Κοίταξε να δεις, εγώ το δισκάκι αυτό είχα πάρα πολλά χρόνια να το ακούσω. Το άκουσα τώρα και λέω, τελικά δεν είναι και τόσο κακό. Δηλαδή είναι αρκετά καλό. Για την ακρίβεια είναι εξαιρετικά καλό, γιατί είναι μια κοπέλα που είναι ούτε 24 χρονών, έτσι. Στο LA, εγκορισμένο. Και με την αγάπη και την υποστήριξη του Nicky Six, πολύ αγαπημένος, ο αγαπημένος της κιόλας εκείνη την περίοδο. Η κιθάρα της βαράει άνετα, πολύ ωραία, Beachy Rich, κιθάρα, αλλά ακούς έτσι και κομμάτια τα οποία αργότερα θα λέγανε αυτό που λέμε το glam metal ή hair metal. Αν μου έλεγες το, θα τα έλεγα καλύτερα, μήπως να το ηχογραφούσε ξανά τώρα. Ναι, γιατί έχει αρκετά διαμαντάκια που τα έχει συνθέσει όλα αυτά εντελώς μόνη της. Λοιπόν, πάμε. Νομίζω θα σημειώσουμε έτσι ότι και η Τζον και η Λίτα έχουν τα αγόρια τους, την μπάντα. Συνεχίζουμε, είμαστε B-side, τη Λίτα, Out for Blood. Εδώ, όπως έλεγα, είναι με τα αγόρια τους, δηλαδή κορίτσια με μπάντα αγορίστικη. Δεν είναι κακό αυτό. Εδώ έχει τον Neil Merriweather που της, έχει κάνει τον μπάσο της Λίτα και την παραγωγή του άλμπουμ. Όπως στην Τζοάν ήταν ο Κένι Λαγκούνα κοντά της, και πολύ, δηλαδή, πιο, ας το πούμε, συμπαραστάτη σε αυτό το πρώτο μεγάλο εγχείρημα. Rock and roll made me what I am today. Μου
είχε φανεί πολύ συμπαθητικό. Όπως ακούτε τώρα, ναι, αυτό, οι rock and roll καταβολές δεν μπορούν να φύγουν, έτσι. Δεν έχουμε φύγει, δεν έχουμε πάει πια στο καθαρό, πώς το πούμε, metal των επόμενων άλμπουμ. Πάντως μου κάνει φοβερή εντύπωση ότι ό,τι για να κάνεις, δεν ξέρω τι έχει γίνει στις πλατφόρμες ή και ακόμα και στο YouTube, πολλές πάνε να θα δεις ίσως ποτέ τα πρώτα άλμπουμ της Λίτα. Αυτό είναι πραγματικά πολύ ως άξιον, οπότε είσαστε πολύ τυχεροί γιατί το ακούμε τώρα μαζί αυτό. Τα σόλα της Λίτα, πάντως βρε παιδί μου, είναι πολύ καλή, αλλά όλο αυτό το look and feel, παιδιά, είναι πολύ kitsch για μένα. Εντάξει, πολύ όμορφη, αλλά δεν νομίζω ότι έχεις και κάτι άλλο να προβάλλεις εκτός από το ταλάντα σου και την ομορφιά σου. Έχει ωραίο σόλο. Και να μην ξεχνάμε, έτσι, ότι σιγά σιγά θα πάμε να κάνουμε μία, πώς το πούμε, τη σύγκριση, να επιλέξουμε. Θέλω να δω τι θα επιλέξετε. Λοιπόν, ο Κύβος ερήφθη, έτσι, στην σύγκριση, ποιο είναι καλύτερο άλμπουμ από τις δύο υπέροχες ταλαντούχες γυναικάρες Λίτα και Τζόαν Ντεβιντάλους, επιλέγω Joan Jett και Bad Reputation. Λοιπόν, ήταν και τα δύο, εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ καλά, έχουν φλόγα, έχουν αυτορμητισμό, έχουν έλλειψη επιτύπευσης. Είναι και οι δύο, θεωρώ, πάντα ταλαντούχες, εξαιρετικά ταλαντούχες. Αλλά παρόλο που, εντάξει, εγώ στο πούμε και την περίοδο άκουγα το 83 που το είχα πάρει το άλμπουμ, άκουγα metal, άκουγα όμως και την Joan, έτσι, άκουγα και το punk. Μπορώ να πω ότι αυτός ο δίσκος είναι all time classic, σ' αρέσει δεν σ' αρέσει, δηλαδή, πώς το πω, και η Joan Jett, είναι απόλυτο classic, είναι ένα απόλυτο, ας το πούμε, σχεδόν δεκαράκι για την θεά Joan και για το, δεν θα το πω γυναικείο rock, αλλά μιας γυναίκας η οποίας είναι αντικειμενικά, ας το πούμε, pioneer. Λοιπόν, εσείς τι θα επιλέξετε, περιμένω τα σχόλιά σας από κάτω.